τραγική ήταν η κατάληξη για τον 58χρονο πυροσβέστη που αγνοούνταν από το απόγευμα τη Κυριακή στην περιοχή του Ζαγορίου, καθώ το μεσημέρι τη Δευτέρα εντοπίστηκε τελικά νεκρό στο Ρεμαζορίκα Ζωρίκα κοντά στο Γρεβενίτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το απόγευμα τη Κυριακή ο πυροσβέστη έφυγε με το μηχανάκι του με προορισμό το σπίτι του σε άλλο χωριό του Ζαγορίου, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ και σήμερα το πρωί οι συναδελφοί του ανησύχησαν όταν ο ίδιο δεν έδωσε το παρόν στην υπηρεσία του. Αργά το μεσημέρι και κατά τη διάρκεια της έρευνας που βρισκόταν σε εξέλιξη, ο πυροσβέστης εντοπίστηκε τελικά νεκρός με την αστυνομία να εξετάζει εάν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή για παθολογικά αίτια που κόστησαν τη ζωή στον 58χρονο.